Befriedigung vernommen, dass der Generalsekretär des Europarats gesagt hat, das geht in die richtige Richtung. Χρειαζόμαστε ακόμα συζητήσεις με την Τουρκία, γιατί φυσικά οι πρόσφυγες βρίσκονται σε δραματική κατάσταση. Τα σύνορα είναι κλειστά, η Βαλκανική οδός είναι κλειστή και θα πρέπει φυσικά και εμείς να υπάρξει, να δούμε πώς θα υπάρξει μια συμφωνία, γιατί διαφορετικά είμαστε σε αδιέξοδο και δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην ειδωμένη να υποφέρουν. Νομίζω ότι αυτή η κριτική δεν ισχύει. Πιστεύω ότι η Επιτροπή τον τελευταίο καιρό εργάστηκε πολύ στενά και πολύ καλά με την Τουρκία, πολύ εντατικά, και ένα είναι σαφές. Δεν θα υποχωρήσουμε σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά δεν θα δεχτούμε ούτε και καμιά στρατιωτική λύση στην περίπτωση του Κουρδιστάν. Θα πρέπει η Τουρκία να καταλάβει ότι το θέμα των προσφύγων είναι ένα θέμα και θα πρέπει να συνεργαστεί σε αυτό, και ότι οι διαπραγματεύσεις, οι ενταξιακές για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι άλλο θέμα. Δεν θα υπάρξει φυλακή στην Ευρώπη. Αυτή καθ' αυτή θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο σύστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. What we are facing is 22, αντιμετωπίζουμε 22 member states, αυτή τη στιγμή 22 κράτη-μέλη τα οποία αρνούνται να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Το θέμα της μετεγκατάστασης. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναδιανύουμε 160.000 πρόσφυγες, και αν είχαν τηρήσει τα συμφωνηθέντα δεν θα υπήρχε πρόβλημα στην ειδωμένη. Το βρίσκω εντελώς υποκριτικό και δεν μπορούν αυτά τα κρατημέλη να κριτικάρουν την θέση της Ευρώπης και της Επιτροπής για την διαπραγμάτευση με την Τουρκία και να μην τηρούν τα συμφωνηθέντα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρούν τα συμφωνηθέντα, θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ειλικρινή τρόπο. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν κριτήρια για τη μετεγκατάσταση, όπως παραδείγματος χάρη το ΑΕΠ, το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των προσφύγων που έχει δεχτεί η Τουρκία είναι μεγάλος και βεβαίως θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να το συζητήσουμε.